παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Υπενθυμίζω ότι ο Κρις και η Ρία έχουν ατομική ασυλία. Μπορούν να ψηφίσουν, δεν μπορούν να ψηφιστούν. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ψηφοφορία τελικά βγάζει δύο υποψήφιους. Την Καρολίνα και... τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Μάριε, πιστεύεις ότι η υποψηφιότητα της Καρολίνας μπορεί να έχει να κάνει και με τα τελευταία γεγονότα? Δεν νομίζω να παίζουν κανένα ρόλο, μιας και τα παιδιά ομόφωνα έθεσαν την άποψή τους για το συγκεκριμένο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύω ήταν μια δύσκολη ψηφοφορία. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο το αγωνιστικό κριτήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μπορεί να έπαιξε ρόλο και το γεγονός των συναντήσεων της Μαριαλένας και της Καρολίνας με τα παιδιά της κόκκινης ομάδας. Η Μαριαλένα με το Σάκη έχουν σχέση, είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλουν να συναντηθούν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχουν κάποιες συνέπειες αρνητικές από αυτή τη συνάντηση, γιατί βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι. Επίσης, σε επίπεδο ομάδας, αυτές οι συναντήσεις, αυτού τύπου συναντήσεις, δηλαδή το να συναντιούνται κάποια άτομα από τους μπλε με κάποια άτομα από τους κόκκινους, μπορεί να δημιουργούνται και κάποιες στρατηγικές. Επειδή, μάγκα μου, κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται οι στρατηγικοί για να προχωρήσουν όπως σκέφτεσαι εσύ. Κρις, αυτό που εκφράζεις τώρα, γιατί δεν ήρθες να μας πιάσεις την καλύβα και το φέρεις στο συμβούλιο? Από τη στιγμή που σε πείραξε αυτή η πράξη. Ναι. Γιατί δεν ήρθες να μας πιάσεις? Και χρεώνεις και όσα χρεώνεις. Πρώτον, ήμουνα την πρώτη μέρα και ήθελα να το επεξεργαστώ το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Ναι, τη δεύτερη, anyway, οκ. Okay. Από εκεί που κοπήκαν οι συναντήσεις, ποιο θα ήταν δηλαδή το βάναυσο στην ομάδα, τι θα προκαλούσαμε δηλαδή πέρα από τη στρατηγική? Γιατί για να χαράξει στρατηγική, τα δεδομένα στο Survivor είναι άκρος ανατρεπτικά. Αυτό σημαίνει ότι για να χαράξει μια στρατηγική με του αντιπάλου σου χρειάζεται μια συνεχής επικοινωνία μαζί τους. Εμείς σεβαστήκαμε την ομάδα μας, γιατί δεν θέλουμε να πάθει κάποια ποινή εξαιτίας μας η ομάδα μας. Μα την είχατε τη συνεχή επικοινωνία. Πώς? Την είχατε. Πότε ήταν η συνεχή? Εσύ που το ήρες, που είσαι μόλις τρεις μέρες στο παιχνίδι. Ο Γιώργος δεν είπε ότι βρισκόμαστε κάθε μέρα. Μα ακούστηκε και από τα παιδιά ότι Νίκο βρίσκονταν κατά εξακολούθηση, ναι ή όχι? Ο Νίκος που ξέρει πότε βρίσκομαι εγώ με το Σάκη. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύουν τα δύο κορίτσια στον Κρις να εκφράσει τη γνώμη του. Δεν απαγορεύσαμε τίποτα. Από τίποτε. Την άλλη, γιατί λοιπόν του αποτρέπεται να εκφράσει τη γνώμη του? Μην βάζεις λόγια τα οποία δεν ισχύουν. Πρώτον. Δεύτερον, δεν τιμωρήθηκε η αγάπη. Λυπάμαι. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με κυρώσεις για αυτές τις στρατηγικές που μπορεί να υποθάλτουν ψηφοφορίες, αγώνες, ψηφοφορίες, αγώνες, αποχωρήσεις και πολλές φορές να είναι και άδικες ή στημένες. Καρολίνα μου, από αγάπη ξέρω, έχεις περίσσια. Δεν θα τιμωρηθείς όμως γι' αυτό. Ο Κρις μάλλον δεν ξέρει από πού να πιαστεί και πώς να ακουστεί και απλά πιάνεται από λόγια και ιστορίες που έχουν γίνει καν πριν μπει στο παιχνίδι για να μπορέσει να βρει το λόγο να πει κάτι και αυτός εδώ στο συμβούλιο. Τις δημιουργώ τις ιστορίες ή υπάρχουν? Υπάρχουν και υπήρξαν, απλά ο καθένας πιάνεται από ιστορίες για να ακουστεί με τον α ή β τρόπο. Εάν δεν μπορείς με τον αγωνιστικά σου δεδομένα να ακουστείς τον κόσμο και πιστεύεις ότι με αυτά τα στοιχεία και με το να υποσκάπτεις και με το να ρίχνεις λάσπη σε μένα ή στον οποιονδήποτε μέσα στο παιχνίδι. Μάρι, δεν είναι σκοπός μου να ρίξω λάσπη. Στα μάτια του κόσμου είσαι λαθασμένος. Με αδικείς αυτή τη στιγμή. Είμαι τέσσερις μέρες εδώ. Δεν έπρεπε καν να πάρεις ότι... το λόγο τότε. Και μου λες. Θα διαφωνήσω με τον Μαρτίκα, όμως δεν μπορώ κι εγώ να σου κόψω το λόγο και εκεί θα συμφωνήσω. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και Μελακλής. Και μάγκας και δικηγόρος, να τα λέμε και να έχουν ταβέρνες και φέτες καλύπτες, για να είστε μέσα. Έτσι όλα τα μαλαβέ. Ρε παιδιά, έχετε παίξει νύχτα στον Παλέρμο? Ναι, ακριβώς. Πες τα, πες τα. Όταν παίζουμε νύχτα στον Παλέρμο, αν δεν έχουμε τι να πούμε, λέμε, πιστεύω ότι είναι η Μπέτη, γιατί έξε τη μύτη την ώρα που, ας πούμε, ή άκουσα έναν ήχο. Προσπαθείς να βρεις τρόπους και λόγους να ψηφίσεις έναν άλλον άνθρωπο. Άμα δεν υπήρχε λόγος, θα έλεγες, δεν μπορώ να, δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Και θα κοιταζόντουσαν όλοι. Ποιο θα ψηφίσεις? Αγωνιστικά. Παράταμε. Μαναφούκι τι θέλουμε να γίνει. Κάθονται εκεί, κάνουν αυτά που είναι να κάνουν στην καλύβα, με την καλύβα. Ναι. Γίνεται εκεί το μαναφούκι. Εντάξει, γίνεται. Μία ώρα, δύο ώρες. Κάποιοι δεν μπορεί να σταματήσει. Θα κουραστείτε, θα συζητήσετε και λίγο. Δεν θα πούνε και κάτι για τους ομάδες, θα πούνε κάτι.
Όχι, ναι, θα πούνε. Ναι, λέει θα και ο Κρίς ένα point. Ότι εκεί θα πείτε και δύο κουβέντες παραπάνω. Μπορεί να μεταφέρετε στοιχεία. Το έχει, ρε παιδιά. Γιατί δεν λέτε πολλά και δύο άτομα στοιχεία. Δηλαδή μπορούν να επηρεάσουν μια ολόκληρη ομάδα. Ο Παρτίκας έχει πάρει από δίπλα του. Να σα πω λίγο κάτι. Όταν έχει κάνει το ίδιο πράγμα, είσαι ο τελευταίο που μπορεί να κρίνει όλου του άλλου. Άσε του όλου που δεν το έχουν κάνει να κρίνουν. Και εσύ μιλά τελευταίο, ρε φιλέ. Έχει δίκιο. Για τον Μαρτίκα, όχι, όχι, όχι. Λέει για τον Κρίς Σταμούλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κρίνει τα δύο κορίτσια για αυτό το οποίο κάνουν, που συναντιούνται και που κάνουν και που κάνουν. Ωραία. Είναι ο τελευταίο που μπορεί να έχει δικαίωμα. Γιατί δεν έχει δικαίωμα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το έχει διαπράξει στο παρελθόν. Γιατί είχε εξαφανιστεί η ζωή. Είχε και με τον Παπάρη, παιδιά, δεν θυμάστε. Δηλαδή, κάθομαι και ρωτώ εσένα για αυτό το οποίο κάνω και εγώ ή έχω κάνει, α πούμε. Δηλαδή, α όλου του άλλου να μιλήσουν και μιλώ τελευταίο. Καλά, και Μαρτίκα το κάνει προχθέ. Είχε βρεθεί με την πισίδα, δεν το έλεγε. Δεν αναιρεί ότι. Δεν αναιρεί ότι φταίει κι εσύ αν το κάνει, αν το κάνει κι εγώ. Τελευταίος όμως που μπορείς να μιλήσεις και να την πεις στον άλλο. Βέβαια, προς υπεράσπιση του ήταν συμπαίχτες αυτοί οι δύο. Εντάξει. Ενώ ουσιαστικά ο Κρίς λέει ότι είσαστε αντίπαλοι, ο δεν πρέπει τώρα... να είστε μαζί. Λες να έχει πάρει τώρα μέρος, να έχει πάει ο Μαρτίκας και να τον έχει πάρει και να τον εκπιέσει τώρα που μπήκε στάση μαζί μου να σώκω και από την αντίπαλη ομάδα που είχε τον Τάκη. Θες να σου πω τι έγινε. Ναι. Όπως είπε ο Μάριος πολύ εύστοχα, άμα έχεις μπει μέσα στο παιχνίδι, έχεις παίξει τέσσερις αγώνες, έχεις φέρει μία ήττα, κάπως κάτι πρέπει να κάνεις, να ακουστείς, γιατί αλλιώς. Ναι, αλλά στην ομάδα. Στην επόμενη ψηφοφορία, γεια σας. Α, κοίταξε να δεις. Όταν λες για το ζευγάρι, επειδή είναι από άλλες ομάδες, αναγκαστικά, άμα πεις, ας πούμε, άμα θες να πεις για τον τρελό Κύπριο, θα πεις και για την Καρολίνα. Καταλαβαίνετε. Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Πρέπει να ακουστεί. Σωστά είπε ο Μάριος. Πρέπει να ακουστεί, γιατί με τρεις ήττες. Σε τέσσερις αγώνες δεν πας πουθενά. Τέσσερις ήττες, μία νίκη. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι ζωρικά τα πράγματα. Πάμε τώρα στο αποτέλεσμα. Ψηφίστηκε Ασημακόπουλος και Καλύβα. Ναι. Είναι χαμηλά στα στατιστικά. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι ακόμη πιο χαμηλά. Άρα η Καλύβα πιστεύετε ότι ψηφίστηκε για αυτό που έκανε. Πλήρωσε δηλαδή αυτό που έκανε. Ως ένα βαθμό σίγουρα. Υπήρχε και το άλοθη των στατιστικών που είναι πολύ χαμηλά. Οπότε εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενο. Το Μάριο δεν το ψηφίσανε, ας πούμε, γιατί ο Μάριος είναι δεύτερος. Το προσωπικό, έτσι, εντάξει, πέρα τα στατιστικά, το προσωπικό είναι δικαίωμά της να εκτεθεί, γιατί εκτέθηκε. Έτσι, άρα, εκτέθηκε λοιπόν, στην οικογένειά της, στον σύντροφό της, τον πρώην. Ναι. Εκτέθηκε σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να ακούν, όταν γυρίσει να ακούσει τα εξαμάξεις, το Twitter. Όλο αυτό όμως είναι δική της απόφαση να το κάνει. Δηλαδή το κάνει εις γνώσεις της. Πώς να σου πω. Μπορεί να το κάνει κρυφά, αλλά δεν το πήρε πίσω. Η δημοσιότητα μπορεί να είναι και καλή δημοσιότητα. Μπορεί να το σκέφτεται και αυτό ο συμπαίκτης. Να λένε ότι εφόσον αυτή έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνη της και ο Μάριος τέλος πάντων, σου λέει αποκτούν μια δημοτικότητα παραπάνω. Μπορεί αυτό να τους κάνει αυτό καλό. Ας τη διώξουμε γρήγορα πριν γίνει αυτό. Είδαμε χθες αμετανόητη και αν θα το ξανακάνω είναι δικό μου θέμα. Και η ομάδα σκέφτεται, αυτή άμα ξαναπάει μέσα στο δάσος θα την πληρώσει η ομάδα. Θα αρχίσουμε να χάνουμε τα έπαθλα. Αυτό. Γιατί στις δηλώσεις της εχθές έλεγε ότι αν εγώ, δηλαδή it is what it is, αν εγώ θέλω θα το ξανακάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ τις συνέπειες γιατί ο έρωτας κάπως το έπαιτρο. Αφού όμως πάει η Καρολίνα από την πλέον ομάδα παράδειγμα και πάει κάποιος από τους κόκκινους, δεν πρέπει να την πληρώσουν όλοι. Σωστό. Και οι δύο ομάδες θα πρέπει να την πληρώσουν κανονικά. Δεν πρέπει να την πληρώσει μόνο η ομάδα του Μάριου. Πρέπει να δούμε και τα behind the scenes που λέει και η Καρολίνα. Η Καρολίνα είναι μέλος των Αμίγκος. Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι παλιά, είναι και τώρα. Είναι και τώρα. Αλληλοϋποστηρίζονται. Οπότε καλώς κακώς και η άλλη πλευρά που είναι γκότσις, που είναι βασάλος και. Πρέπει να σπάσουν αυτή την παρέα. Συν τη άλλη, η Καρολίνα είναι η χειρότερη γυναίκα. Και το πρόβλημα με την Καρολίνα είναι ότι πάει πολύ γρήγορα, αλλά στο στόχο δεν το βρίσκει. Άρα καλώς κακώς δημιουργεί πρόβλημα στους μπλε. Και δεν βοηθάει και στην ομάδα. Άντως, γενικά, έχει σπάσει την ομάδα με αυτό που κάνει. Τώρα που το λες, έχουν πει, οι Αμίγκος έχουν πει μαζί στην ίδια ομάδα. Μα ναι, πώς βγει ο Τάκης ξαφνικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό που ήταν πρόπερση, τους έχουν βάλει μαζί με το σκεφτείτε. Και κούμπωσε και η Μαργέλα μαζί τους. Ναι. Και η Εβισά αμφινταλαντεύεται. Η Εβισά, τη λέγαμε Εβισά σαν τα φερίδια από πριν. Λοιπόν, όνομα βρήκαμε. Υδάτινο Ερωτώνιο, σκάουτερ των στρατηλατών. Υδάτινη Λέλαπα. Υδάτινη Λέλαπα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί σήμερα. Ευχαριστούμε και για τα καφεδάκια σου, από το υπέροχο καφέ σου, το Butterfly.